Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται. Έχουμε μία σελήνη στον καρκίνο, σαν αζώδιο του νερού, πέφτει το νερό. Το νερό έχει να κάνει πάρα πολύ με το συναίσθημά μας, με την ψυχική μας έτσι, διάθεση, κατάσταση. Λοιπόν, είναι μία μέρα που γενικά φορτίζει αρκετά το κομμάτι του συναισθήματος. Σελήνη είναι και σε αντίθεση με την Αφροδίτη. Αφροδίτη είναι στον εγώκερο, η σελήνη στον καρκίνο. Μία αντίθεση, μία πόλωση δηλαδή με κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη, η σελήνη στον καρκίνο μας κάνει και λίγο πιο ευαίσθητους, αλλά και λίγο πιο ευέξαπτους, λίγο πιο κυκλοθυμικούς. Είναι όλο αυτό μαζί το θέμα. Σήμερα προσέξτε να μην έρθετε σε αντιπαραθέσεις για υποκειμενικούς λόγους, δηλαδή για πράγματα που έχουν να κάνουν με το γούστο του καθενός. Εμένα μου αρέσει το άσπρο, εσένα δεν σου αρέσει. Δεν έγινε και τίποτα τώρα. Πρέπει να πλακωθούμε δηλαδή και γι' αυτόν τον λόγο. Είναι τέτοιου τύπου η εντάσεις μπορεί να έχει. Από την άλλη, επειδή ξέρεις, ο καρκίνος είναι ένα ζώδιο που όταν αγαπά κάτι, υποκειμενικό, νερό, θα το φτάσει μέχρι τέλους. Το στηρίζει. Γι' αυτό λέω, το στηρίζει. Έτσι είναι όλα τα νερά. Γιατί σημαίνει έτσι, που είσαι Σκορπιό. Ναι. Εγώ δίνω πόλο. Μα το στοιχείο του νερού, δηλαδή καρκίνοι, σκορπιοί και ιχθύες, λίγο λιγότερο ιχθύες, γιατί είναι μεταβλητό ζώδιο, οπότε κάπου μπορεί να σπάσουν στην πορεία. Αλλά οι καρκίνοι και οι σκορπιοί. Έχουν αυτή την υποκειμενικότητα, που όμως, πώς το λένε, είναι και αυτό που τους αγαπάς πολλές φορές, γιατί όταν αφοσιώνονται σε έναν άνθρωπο, σε κάτι, θα δώσουν ακριβώς την ψυχή και γενικότερα όλη τους την ενέργεια. Από την άλλη, μπορεί να αφοσιώνονται στο λάθος πράγμα, στο λάθος άνθρωπο, αλλά ας προσέχανε τι να κάνουμε τώρα.